Κεφαλιά του Κότσιου. Νέα κεφαλιά από το Βίντρα, Βαυζίνιακ. Ζιλμπέρτο κατεβάζει ξανά στον Πολωνό. Και από τον Βραζιλιάνο στο Χριστοδουλόπουλο. Δεν βγήκε η συνεργασία με τον Ιβάντσιτς. Ο Χριστοδουλόπουλος περίμενε να κάνει κίνηση ο Ιβάντσιτς προς τα μέσα. Αυτός έκανε προς τα έξω, αυτός έκανε προς τα μέσα. Γι' αυτό και δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στα πόδια του. Και ο Νίλσον αποφασίζει και αυτός να προωθηθεί. Ο Μάτος ωραία κάθετα για τον Σαλπικίδη. Αυτός θα αποφύγει τον Κοτσόλη. Όμορφο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στο 48 ανοίγει το σκορ με αυτό που του έλειπε. Την κάθετη πάσα ο Σαλπικίδης βγάζει. Σκοράρει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Απέναντι στον Εργοτέλη την περασμένη εβδομάδα συμπλήρωσε στο 52. Καλή εκτέλεση και αυτή τη φορά. 2-0 από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Στο 52 ο Παναθηναϊκός φαίνεται να καθαρίζει το μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στη Λάρισα με τον Βραζιλιάνο. Την προηγούμενη φορά δεν έπιασε, αυτή τη φορά έπιασε. Έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν η ίδια διαγώνια κίνηση του Ζιλμπέρτο Σίλβα στο πρώτο δοκάρι. Χαμηλά προσπάθησε να το βρει ξανά ο Ιβάντσιτς. Ζιλμπέρτο Σίλβα στο πρωτάθλημα. Και ο Νίνης. Από τις 23 Νοεμβρίου η τελευταία ήττα της Λάρισας με 1-0 από τον ΠΑΟΚ. Ιστορικό ρεκόρ είναι αυτό για την ΑΕΛ. Τα κουνάκι του Σαλπικίδη, Χριστοδουλόπουλος 3-0. Χειροκροτεί ο Τενκάτε, ο Παναθηναϊκός κάνει 3 τα τέρματά του. Για μια ακόμη φορά απελευθερώνεται μετά το πρώτο γκολ και δημιουργεί φάσεις. Και ακόμα μια φορά ανεβάζει την απόδοσή του και σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι που είχε συμβεί σε αυτό εδώ το γήπεδο και με αντίπαλο τον Άρη και με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.